Καλησπέρα σας. Ένα χρέος αναγνωρίζω σε κάθε άνθρωπο, να έχει μία ιστορία να αφηγηθεί. Η σκέψη αυτή, όπως εκφράστηκε από τον πεζογράφο Γιώργο Χειμωνά, με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια σε κάθε βήμα, σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το ισοζύγιο ανάμεσα στα θετικά και στα αρνητικά, ανάμεσα στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Να συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία μας μέχρι το τέλος. Με πείσμα, με επιμονή, με θέληση. Για ποιο λόγο βρίσκομαι σήμερα εδώ? Ξέρετε, αυτή η σκέψη τριγυρνάει στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή που οι αγαπημένοι συνεργάτες του TEDx μου πρότειναν να παραθέσω αυτή την ομιλία. Η προσωπική μου ιστορία είναι για μένα σημαντική, όπως άλλωστε είναι για κάθε άνθρωπο. Το πώς κατάφερα να μετουσιώσω σε φως το σκοτάδι που βίωσα σε κάποιες περιόδους της ζωής μου. Μπορώ όμως άραγε αυτό το φως να το μοιραστώ με το σημερινό ακροατήριο. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να το επιτύχω, σίγουρα πάντως αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσω. Και ξέρετε πότε θα έχω επιτύχει το σκοπό, ποιος είναι ο δείκτης? Εσείς να περιμένετε να ακούσετε μία ιστορία για τον ιό HIV και το σύνδρομο AIDS και εγώ να ακολουθήσω μία φαινομενικά τουλάχιστον τελείως διαφορετική διαδρομή. Να σταθώ στην αστήρευτη, τη ζωογόνο, τη θεραπευτική δύναμη της κοινωνικής αποδοχής. Ως απάντηση στο φόβο που μπορεί πολύ εύκολα να τεινάξει στον αέρα, τη ζωή, την προσωπικότητα, την ίδια την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Νοέμβριος 1990. Το περιοδικό Life δημοσιεύει μία φωτογραφία που έμελε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετώπιζε το AIDS. Ο νεαρός David Kirby σβήνει αποστεωμένος στην αγκαλιά της οικογένειάς του. Και ήταν πολύ τυχερός που σε αυτή την περίοδο και σε αυτή τη στιγμή είχε στο πλευρό του την οικογένειά του. Ουσιαστικά ο David με αυτή τη φωτογραφία επιχείρησε με ένα δραματικό, με έναν ίστατο τρόπο να αφηγηθεί τη δική του ιστορία σε μια κοινωνία πως τότε αρνούνταν κατηγορηματικά να την ακούσει. Έκανε πως δεν υπήρχε και τα κατάφερε. 3 χρόνια αργότερα ο πρόεδρος Κλίντον ανακοινώνει για πρώτη φορά την εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του HIV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί σταδιακά ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά, μία από τις πρώτες φορές για να είμαι ακριβέστερος, που δίπλα στην λέξη AIDS τοποθετείται η λέξη αποδοχή. Ωστότε συνήθως οι λέξεις που συνόδευαν την επιδημία ήταν η απόγνωση, ο φόβος, η μοναξιά, η μοναξιά, η μοναξιά και ο θάνατος. Ελάτε όμως μαζί μου να πάμε σε μια πόλη και μια χώρα πολύ μακριά από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών όπου γεννήθηκε, έζησε και πέθανε ο David. Αθήνα, 2018. Σε αυτή τη φωτογραφία με μια πρώτη ματιά βλέπετε εμένα και το σύντροφό μου τον Γιώργο. Βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας και νομίζω έχει πολύ μεγαλύτερη αγωνία και από μένα τον ίδιο. Κάνουμε συγχρονισμένα εισπνοές-εκπνοές. Με μία δεύτερη ματιά, σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε την ιστορία του HIV όπως είναι σήμερα. Ή για να είμαι ακριβέστερος, όπως θα έπρεπε να είναι σήμερα, μετά από τα άλματα της ιατρικής επιστήμης και της έρευνας. Με μία τρίτη ματιά όμως, μπορείτε να δείτε την αγάπη, μπορείτε να δείτε την αποδοχή, μπορείτε να δείτε την ανάγκη μας να ζήσουμε στο φως της ορατότητας, των ίσων δικαιωμάτων, μακριά από το σκοτάδι της ομοφοβίας, της εσωτερικευμένης ντροπής, μακριά όμως και από το ημίφος της φράσης «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε στο κρεβάτι σας, αρκεί να μην προκαλείτε, αρκεί να μην ενοχλείτε». Η φωτογραφία αυτή είναι ένα μέρος μόνο μιας μεγάλης καμπάνιας ευαισθητοποίησης που υλοποιήσαμε τον Νοέμβριο του 2018, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή, στον οποίο έχω την τιμή να εργάζομαι, και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Μέσα από την καμπάνια αυτή επιχειρήσαμε να αφηγηθούμε την αλήθεια του HIV. Ήταν ένα επίτευγμα.
Το επίτευγμα, για να είμαι ακριβέστερος, δεν ήταν ο καλύτερος σκηνοθέτης, δεν ήταν το πιο έξυπνο σλόγγαν, δεν ήταν το πιο εφάνταστο σενάριο, ούτε ο καλύτερος φωτισμός. Απόδειξε ότι οι ρητίδες μου βρίσκονται εκεί στη θέση τους. Το επίτευγμα αυτής της καμπάνιας ήταν ότι αφηγηθήκαμε μέσα από τη δική μας ιστορία την αλήθεια του HIV σήμερα. Πρώτον, η νόσος πλέον είναι χρόνια. Βγαίνει ο θάνατος από το κάδρο. Δεύτερον, τα οροθετικά άτομα που διαγιγνώσκονται και λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία είναι πλέον μη μεταδοτικά. Δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλο άνθρωπο, ακόμη και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. Η επιστήμη έχει μιλήσει. Τελεία και παύλα. Τρίτον, για την οριστική αντιμετώπιση της επιδημίας, προϋπόθεση εξίσου βασική με την ίδια τη φαρμακευτική αγωγή είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα ίσα δικαιώματα. Και εύλογα τώρα, πολλοί θα σκέφτεστε, οπότε Γιώργο, αφού έχουμε όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις, έχουμε τελειώσει με τον HIV. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ? Ξέρετε, η απάντηση βρίσκεται παντού. Βρίσκεται και ανάμεσά μας. Αν κάνουμε μία αναγωγή των ερευνών που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε αυτή την αίθουσα, αυτή τη στιγμή, οι 7 στους 10 προσπαθείτε να καταλάβετε από την εξωτερική μου εμφάνιση αν ζω με τον ιό HIV. Οι 4 στους 10, όπως βλέπετε, θεωρείτε την προηγούμενη φωτογραφία προκλητική ή αποκρουστική. Οι 3 στους 10 θα αποφεύγατε αμέσως μετά από αυτή την ομιλία να μου κάνετε χειραψία ή να με αγκαλιάσετε. Πράγμα που σας διαβεβαιώ ότι με αυτό το στρες που βιώνω αυτή τη στιγμή θα το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη. Για να είμαι ξεκάθαρος, για αυτό το πλαίσιο του στίγματος που σας περιγράφω, δεν κατηγορεί κανείς κανέναν. Αυτό που θέλω έτσι με έναν παραστατικό τρόπο να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι υπάρχει ανάγκη ότι ο HIV εξακολουθεί να είναι ένας ογκόλυθος που πέφτει στο κεφάλι του ατόμου που διαγιγνώσκεται. Ένας ογκόλυθος όχι τόσο εξαιτίας της ιατρικής διάστασης της νόσου, αλλά λόγω του φαντάσματος, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που τη συνοδεύουν. Στερεότυπα τα οποία επιδρούν, τα οποία επισκιάζουν τη ζωή όχι μόνο των οροθετικών ατόμων, αλλά κάθε ατόμου που αντιμετωπίζεται από την κοινωνία μας ως διαφορετικός ή διαφορετική. Για να γίνω πιο κατανοητός, επιτρέψτε μου να σας αφηγηθώ μία ιστορία. Να σας μεταφέρω σε μία μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας τη δεκαετία του 80 και να σας συστήσω ένα μικρό αγόρι, 6-7 ετών. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης αγάπης και αποδοχής, ωστόσο μεγάλωσε σε μία μικρή κοινωνία με έντονα ομοφοβικά χαρακτηριστικά. Το αγόρι αυτό γνώριζε το σεξουαλικό του προσανατολισμό από τη στιγμή που άρχισε να αντιλαμβάνεται τον ίδιο του τον εαυτό. Ελάτε μαζί μου να πάμε μέσα στην τάξη του, στην Τετάρτη Δημοτικού, και να τον δείτε λυπημένο, απομονωμένο, επειδή κάποια παιδιά επιμένουν να τον κοροϊδεύουν και να του συμπεριφέρονται υποτιμητικά για αυτό το θέμα. Ξανασυναντήστε τον στην πρώτη γυμνασίου, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, να είναι σε απόγνωση, επειδή κάποιοι συμμαθητές του τον απειλούν ότι θα ρίξουν fake βολάν στο σχολείο, στο προάβλιο, γράφοντας ότι είναι γκέι. Ξανασυναντήστε τον στην πρώτη λυκείου, έφηβο πια, Σαββατόβραδο, στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας του, στο σκοτάδι, να περιμένει να πάει 11 η ώρα το βράδυ για να γυρίσει στο διαμέρισμά του, στην οικογένειά του, προσποιούμενος ότι ήταν έξω με φίλους, με παρέες. Πολύ απλά γιατί δεν ήθελε να απογοητεύσει, να στεναχωρήσει την οικογένειά του, ότι σε αυτή τη μικρή κοινωνία το να είσαι διαφορετικός σημαίνει ότι είσαι μόνος, είσαι απομονωμένος. Ξανασυναντήστε τον μερικά χρόνια αργότερα, ενήλικα πλέον, να προσπαθεί για χρόνια να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο πρέπει να είμαι για να είμαι αποδεκτός από την κοινωνία και στο είμαι. Μία ισορροπία επικίνδυνη που συνθλίβει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, όχι κάπου αλλού, σήμερα, εδώ, στη χώρα μας. LGBT κοινότητα, χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, άτομα που εργάζονται στο σεξ, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, χρόνιοι ασθενείς.
Κυρίες και κύριοι, το αγόρι που μόλις σας σύστησα βρίσκεται σήμερα, έχει την τιμή να βρίσκεται σήμερα μπροστά σας. 38 ετών πλέον, επιστήμονας δημόσιας υγείας και πολιτικός επιστήμονας, εργάζομαι τα τελευταία 5 χρόνια στο Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή. Μια υπέροχη επαγγελματική οικογένεια, η οποία υπηρετεί τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς αυτών των ευάλωτων ομάδων, τοποθετώντας στον παρανομαστή του κλάσματος την ατομική και τη δημόσια υγεία. Στον αριθμητή όμως μπαίνει η αστήρευτη, η ζωογόνος, η θεραπευτική δύναμη της κοινωνικής αποδοχής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ορισμός της υγείας είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής, αλλά και κοινωνικής ευεξίας. Και όχι απλά η απουσία μιας ασθένειας ή μιας αναπηρίας. Για να το πούμε ακόμη απλούστερα, η υγεία δεν είναι μόνο ο γιατρός, το φάρμακο και το νοσοκομείο. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Η υγεία είναι η γραφή Bright για τους τυφλούς. Είναι η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία σε ένα κτίριο, σε μια πλατεία, σε ένα πεζοδρόμιο. Είναι η καταπολέμηση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι μια δομή υποστήριξης και φιλοξενίας ατόμων με άνοια. Είναι το δικαίωμα ενός ομόφυλου ζευγαριού να παντρευτεί και να χτίσει τη ζωή του όπως την ονειρεύεται. Είναι μια τρανς γυναίκα η οποία σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την υγεία και έτσι την υπηρετούμε. Μέσα από ένα φωτοβόλο πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αδιαπραγμάτευτης αξίας του κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το σχήμα μπορείτε να βρείτε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο κοινωνικό στίγμα και την υγεία. Πώς δηλαδή ο στιγματισμός προκαλεί την περιθωριοποίηση με όλες αυτές τις εκφάνσεις που καταγράφονται εδώ, η οποία με τη σειρά της όμως αυξάνει το ρίσκο νοσηρότητας για τα άτομα και για μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και πολύ εύλογα, κάποιοι μπορεί να σκεφτείτε, Γιώργο, είσαι υπερβολικός. Τα άτομα στην ελληνική κοινωνία, τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία έχουν αλλάξει. Είναι πλέον πιο πλουραλιστική, είναι πιο ανεκτική. Συμφωνώ μαζί σας σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας αφηγηθώ μία ακόμη ιστορία. Τα Checkpoint είναι κέντρα σεξουαλικής υγείας που λειτουργεί ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή τα τελευταία 6,5 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε διενεργήσει πάνω από 110.000 δωρεάν εξετάσεις για HIV, υπατήτηδες Β και Σ και σύφυλλη. Διαγιγνώσκουμε κάθε χρόνο το 30% των νέων περιστατικών HIV στο γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα και το 50% στην πλέον ευάλωτη ομάδα που είναι οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι τα Checkpoint είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτά τα ποσοστά. Είναι μια αγκαλιά που σε υποδέχεται και σε αποδέχεται όπως είσαι. Ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου, το χρώμα, τη φυλή, την κοινωνική θέση ή την οικονομική κατάσταση. Σε αυτό, με αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία, πήραμε την απόφαση πριν μερικούς μήνες, το καλοκαίρι του 2018, και υψώσαμε στην πρόσωψη του κτηρίου μας στην Αθήνα μια μεγάλη rainbow σημαία, η οποία συμβολίζει τον αγώνα της LGBT κοινότητας για τα δικαιώματά της και την ορατότητά της. Ελάτε μαζί μου να πάμε μια βόλτα στο μοναστηράκι, ξημερώματα 11 Μαρτίου 2019. Ελάτε να περπατήσουμε στα όμορφα δρομάκια αυτής της περιοχής και δείτε το Checkpoint κάπως έτσι. Άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο, έριξαν βενζίνη, έβαλαν φωτιά και το μόνο λάφυρο που πήρανε ήταν αυτή η rainbow σημαία. Επρόκειτο ξεκάθαρα για μια ομοφοβική επίθεση και το ευτύχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Οι εθελοντές μας βρίσκονταν στο κτίριο μέχρι περίπου 2 ώρες πριν από το συμβάν. Αυτές οι φωτογραφίες είναι η απάντησή μου στο ερώτημα αν ένα μέρος της κοινωνίας μας εξακολουθεί και σήμερα να αμφισβητεί ακόμη και την ίδια μας την ύπαρξη.
Αν αυτή η εμπριστική επίθεση αποτυπωνόταν σε λέξεις, είμαι βέβαιος ότι θα είχε περίπου την ακόλουθη διατύπωση. Είσαι γκέι, είσαι λεσβία, είσαι τρανς, είσαι διαφορετικός ή διαφορετική. Μπορεί και να μην σε πειράξω, αρκεί να είσαι αόρατος, αρκεί να μείνεις στο σκοτάδι, στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας σου. Αν όμως διανοηθείς να βγεις στο φως, αν τολμήσεις και υψώσεις για παράδειγμα μια rainbow σημαία, τότε ναι, μπορεί να σου βάλω φωτιά, ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας. Και υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που να έχει την ψευδαίσθηση ότι η ρατσιστική βία και η ρητορική μίσους αρχίζουν και τελειώνουν στην LGBT κοινότητα? Το τέρας του εκφοβισμού δεν πρόκειται να χορτάσει αν κάποια στιγμή δεν χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Δεν πρόκειται να μείνει στον άλλο, αυτό είναι βέβαιο. Πολύ απλά γιατί κάποια στιγμή ο άλλος θα είμαι εγώ. Αν λοιπόν το ερώτημα είναι η δόμηση μιας κοινωνίας ανεκτικής, ενός κράτους δικαίου στην πράξη, τότε η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι η παιδεία. Η παιδεία που προάγει τη σύνθετη και αναλυτική σκέψη, προάγει το διάλογο, προάγει την ενσυναίσθηση. Η παιδεία που μας μετατρέπει από άτομα σε πολίτες. Και αντί ως κοινωνία να μιλάμε παντού, φωναχτά για αυτά τα θέματα, στο σχολείο, στην τάξη, στην οικογένεια, στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γινόμαστε συχνά κρίκος μιας ένοχης αλυσίδας σιωπής. Κυρίες και κύριοι, αν θα ήθελα να κρατήσετε ένα μήνυμα από την σημερινή μου, από την ιστορία που σας αφηγήθηκα σήμερα, αυτό θα ήταν το εξής. Το να είσαι διαφορετικός δεν είναι κατάρα, δεν είναι μειονέκτημα. Είναι ευλογία, την οποία μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Αυτό το μήνυμα θα ήθελα να μοιραστώ, και επιτρέψτε μου τη φόρτιση, και με όποιο άτομο, όποιον έφηβο, όποιο παιδί, απόψε το βράδυ θα καθίσει μοναχικά στο σκοτάδι, στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας του, περιμένοντας να πάει 11 το βράδυ για να γυρίσει στην οικογένειά του. Σε νιώθω, σε αγαπώ και υπόσχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για να χτίσουμε μαζί μια κοινωνία που θα σε αγκαλιάζει και θα σε αποδέχεται ως ισότιμο πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.